Ως μια πρώιμη και καλή ελαιοκομική χρονιά που θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών, χαρακτηρίζεται η φετινή, καθώς τα πρώτα σημάδια δείχνουν άνοδο στην τιμή του ελαιολάδου, που σταδιακά δεν αποκλείεται να φτάσει έως και τα 5 ευρώ το λίτρο. Μπορεί να φτάσει 5 ευρώ όταν θα κλείσουν τα ελαιοδεία. Γιατί η Ισπανία και η Ιταλία έχουν μεγάλη ζημιά λόγω ξηρασίας. Τη δυναμική της φετινής σεζόν αποτυπώνουν ήδη και οι αριθμοί, καθώς έπειτα από πολλά χρόνια έσπασε το φράγμα των 4 ευρώ για τον υγρό χρυσό της Κρήτης. Σύμφωνα και με το ΣΕΔΙΚ, οι τιμές πώλησης έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην Κρήτη κυμαίνονται από 3,50 έως 4,06 ευρώ το κιλό. Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες, το πρώτο βιολογικό αγουρέλαιο στο Ρέθυμνο με οξύτητα 3 γραμμών εξασφάλισε τιμή πώληση στα 4,35 ευρώ το λίτρο. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, μια πολύ καλή αρχή. Ήδη στη Λακωνία, το πρώτο αγουρέλαιο 4,90 πουλήθηκε στις 27 του Σεπτέμβρη. 4,90 το πρώτο αγουρέλαιο. 3 γραμμές πάντα. Είναι πολύ καλή τιμή εκκίνησης. Και ενώ αρκετά ελαιουργία στο Ρέθυμνο έχουν ήδη βάλει μπροστά τις μηχανές τους, οι παραγωγοί θα πρέπει να ξεκινήσουν τη συλλογή του καρπού το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς ουδής γνωρίζει πότε θα σημειωθεί το επόμενο χτύπημα του δάκου. 1η Νοέμβρη πρέπει να ξεκινήσουν όλα να ραβδίζουν. Πρώτα τα ελαιόφυτα που είναι με λίγο ποσοστό να έχουν λίγη βεντέμα που λέμε, και μετά όσα είναι φορτωμένα με τέλος του Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη. Δηλαδή, μέχρι τα Χριστούγεννα κανονικά πρέπει να έχουν μαζευτεί όλες οι ίδιες. Αυτό όμως που μπορεί να σαμποτάρει τη διαφαινόμενη καλή ελαιοκομική χρονιά πέρα από το δάκο είναι και η έλλειψη εργατών γης. Και κάνω έκκληση στο εργατικό κέντρο να, αν μπορέσει να συνοηθεί με το Ηράκλειο, να φέρουν εργάτες από την άλλη Ελλάδα. Τώρα που θα κλείσουν τα ξενοδοχεία και θα ανοίξουν κάποιες τουριστικές μονάδες να μείνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Διότι μπορεί να μείνουν πάρα πολλές ελιές αμάζευτες. Και εφόσον είναι τιμή πάνω από 4 ευρώ. Πρέπει να ασχοληθεί ο κόσμος με την ελαιοκαλλιέργεια. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία του Αγροτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, η δακοπροσβολή στις χονδροελιές κυμαίνεται από 70 έως και 100% σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ επίθεση του δάκου σε επίσης σημαντικά ποσοστά καταγράφονται σε περιοχές του πρώην Δήμου Αρκαδίου, του Δυτικού Ρεθύμνου, του Αμαρίου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου.